για να βοηθήσουμε λίγο και τους ακροατές μας. Το πρόβλημα του νερού, και δυστυχώς το γνωρίζουμε όλοι, κυρία Δουλγεράκη, δεν είναι τωρινό, είναι διαχρονικό. Είναι δεκαετίες τώρα που υπάρχει πρόβλημα στην διαθεσιμότητα στο νερό και σε πολλά προβλήματα, τέλος πάντων, εδώ στην Κρήτη, αλλά γενικότερα στον ελλαδικό χώρο. Ναι. Και για να βοηθήσουμε τους ακροατές μας, αυτό που λέμε εμείς, κυρία Δουλγεράκη, είναι ότι ένα κοινωνικό αγαθό απαραίτητο, αναγκαίο, όπως είναι το νερό, οι πολιτικές παρατάξεις, τα κόμματα τα υπόλοιπα και οι παρατάξεις που βρίσκονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο τώρα αλλά διαχρονικά, το αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα. Και όταν λέμε εμπόρευμα, δεν εννοούμε με τη στενή έννοια του ότι είναι κάτι το οποίο το πουλάμε, αλλά με την έννοια ότι το βλέπουν με ιδιωτικονομικά κριτήρια. Δηλαδή, εάν δεν με συμφέρει, δεν κάνω υποδομές. Εάν ένας ιδιώτης μπορεί να το εκμεταλλευτεί, να βγάλει κέρδος και να μπορώ να βγάλω κι εγώ κάτι, του το δίνω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάνω σε αυτό το πρίσμα δημιουργούνται όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Μα δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα των τοπικών αρχών, είναι κεντρική πολιτική γραμμή αυτή. Βεβαίως, αλλά οι τοπικές αρχές, όμως, κ. Δουλγεράκη, τι κάνουνε? Βάζουν τη λεγόμενη πλάτη. Δεν αντιστέκονται, δεν διαμαρτύρονται όπως θα έπρεπε, δεν προσπαθούν να αλλάξουν την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά αποδέχονται αυτή την πολιτική, και όχι μόνο την αποδέχονται, πολλές φορές την εφαρμόζουν και πάρα πολύ καλύτερα και με το βέλτιστο τρόπο, όπως έχουμε, ας πούμε, π.χ. σε μεγάλες εταιρείες νερού, όπου βλέπουμε δήμους να είναι οι μεγάλοι μέτοχοι, έτσι. Άρα ο πολίτης, όταν φτάνει και πληρώνει το νερό, ένα κοινωνικό αγαθό, θα πρέπει να καταλαβαίνει πού οφείλεται το γεγονός αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, επειδή ακριβώς αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο, δεν έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα έργα υποδομής. Και τι λέμε με αυτό? Γιατί η γενική πολιτική κατεύθυνση είναι στη λογική της εξοικονόμησης και όχι στη μεγιστοποίηση της προσφοράς. Δηλαδή, φταίει η νοικοκυρά που πλέει τον μπαλκόνι και όχι η κεντρική πολιτική σκηνή, το κεντρικό κράτος, μαζί με συνένοχους στις τοπικές διοικήσεις, που δεν έχουν κάνει κανένα έργο υποδομής, όχι μόνο τώρα, δεκαετίες τώρα, ώστε να αυξήσουν τα νερά που υπάρχουν στην Κρήτη. Και πιστέψτε με, υπάρχουν νερά στην Κρήτη. Θα μπορούσε λοιπόν ο πολίτης να έχει φθηνό καθαρό νερό, παρόλα αυτά είναι πολιτική επιλογή να μην συμβαίνει αυτό. Και εκεί πέρα πάμε σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε, με τις διακοπές υδροδότησης, με την προσφορά νερού σε συγκεκριμένες ώρες και όχι συνεχόμενη ροή, το οποίο αναγκάζει τους πολίτες να έχουν τα λεγόμενα, αυτά που βλέπουν, τα τεπόζιτα πάνω στις ταράτσες μας, με προβλήματα, ας πούμε, σε πολλά δίκτυα τα οποία σπάνε, είναι παλαιωμένα, δεν έχουν συντηρηθεί, με ακριβό νερό, με τον αγοράζουμε, ας πούμε, νερό που χάνεται. Αφήστε το σούπερ μάρκετ. Δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, γιατί το νερό, καλά το είπατε, όταν υπάρχουν και τα προβλήματα τα οποία δεν επιλύονται άμεσα και το νερό χάνεται, αυτό λες εκεί ότι ρε παιδιά, σώσον ελέησον. Από την άλλη, όποιος θέλει να γεμίσει τον τεπόζιτό του με νερό, το άκουγα και τις προηγούμενες ημέρες και εγώ την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές στο δικό μου το χώρο, το δικό μου το σπίτι. Πέφτουν για να σου φέρουν, να σου γεμίσουν τον ντεπόζιτο σου νερό, κάτι σεραντάρια εξυγυρισμένα. Βεβαίως. Αλλά τρέχει και ο λογαριασμός του νερού. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Να πούμε κάτι για τα τεπόζιτα, γιατί ακούστηκε χθες πάνω στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχουμε πολύ καλή ποιότητα νερό. Εμείς δεν θα διαφωνήσουμε. Έχουμε το νερό στο Ηράκλειο, ας πούμε, ότι είναι καλής ποιότητας, όπως λέει και η ΔΕΙΑΗ, όπως είπε της ΔΕΙΑΗ ο κ. Βουρεξάκης. Το θέμα όμως, για Δουλγεράκη, είναι ότι με το που αποθηκεύεται στο τεπόζιτο, και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν υπάρχει συνεχόμενη ροή. Γιατί αν δεν είχαμε τα τεπόζιτα, δεν θα είχαμε κάθε μέρα νερό. Συμφωνούμε σε αυτό? Με το που μπαίνει λοιπόν στο τεπόζιτο μέσα το νερό, χάνεται όλη η καθαρότητά του. Δηλαδή το 100% το πιο καθαρό νερό να έχεις, με το που το βάζεις μέσα σε ένα τεπόζιτο και γίνεται στάσιμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, το νερό χάνει, ας πούμε, την αξιοπιστία του. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για καθαρό πόσιμο νερό στο Ηράκλειο, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει τώρα επιπλέον και τα προβλήματα της τιμολόγησης, όπως έχουν σηκωθεί από πολλές συνοικίες και περιοχές του Ηρακλείου, με πρώτη, ας πούμε, και καλύτερη την περιοχή των Βασιλιών. Δεν έχουν δοθεί αξιόπιστες απαντήσεις όσο αφορά τις χρεώσεις με τα καινούργια υδρόμετρα.
Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όταν ένας μεγάλος αριθμός δημοτών ρωτάει κάτι συγκεκριμένο, θα έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος τέλος πάντων, να απαντάει γραπτός, εγγράφος, σε συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Μας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ότι την επόμενη Τετάρτη θα γίνει, λέει, ένα πείραμα για να ελεγχθεί η αξιοπιστία του. Τι εννοείται? Να το δούμε. Τι εννοείται? Να το δούμε, αλλά υπάρχουν. Δεν ξέρουμε. Θα γίνει ένα πείραμα όσο αφορά, γιατί ακούγεται πάρα, πάρα πολλά για τα υδρόμετρα ότι παίρνουν αέρα. Εμείς όμως δεν παίρνουμε. Αξιοπιστία των υδρομέτρων. Έτσι. Εμείς μπαίνουμε σε συγκεκριμένα τίματα που έχουν καταθέσει οι κάτοικοι και μπαίνουμε πάντοτε στη λογική ότι από τη στιγμή που βλέπετε το νερό ως εμπόρευμα, δημιουργούνται και τα υπόλοιπα τα προβλήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάω αυτό σαν συζήτηση στο, Δημοτικό Συμβούλιο, τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις δικές σας τις προτάσεις, την θέση σας ως λαϊκή συσπήρωση. Σας παίρνω από το κομμάτι νερό, σας πάω στο κομμάτι εκπαίδευση, πανελλαδικές εξετάσεις, διότι είδα και την ανακοίνωσή σας ως Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου σε ό,τι έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις και την έντονη κριτική για άλλη μια φορά που κάνετε στο Υπουργείο Παιδείας. Για δώστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τις πληροφορίες. Ναι, ευχαρίστως. Αυτό που λέμε, κυρία Δουλγεράκη, στην ανακοίνωσή μας είναι και αυτό που γνωρίζουν και όλοι οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί. Ο θεσμός των Πανελληνίων είναι ένας ακρότατα αντιεκπαιδευτικός θεσμός. Οδηγεί τα παιδιά, το βλέπουμε όλοι, εφήβους που είναι στην πιο ωραία ηλικία της ζωής τους, να είναι εγκλωβισμένα σε ένα κυνήγι αριστείας, τελειότητας σε συγκεκριμένα μαθήματα, με συνέπεια, ας πούμε, σε όλο το λύκειο, και ας μην διαψεύσει οποιοδήποτε, τα περισσότερα παιδιά να επικεντρώνονται μόνο στα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν, χάνοντας όλη την πλευρική και σφαιρική μόρφωση που μπορεί να τους παρέχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Και πάνω σε αυτό το πρίσμα της επιτυχίας των Πανελληνίων έχει διαμορφωθεί και όλο το εκπαιδευτικό γενικότερα σύστημα. Μαζί με αυτά και η ενισχυτική διδασκαλία, τα λεγόμενα φροντιστήρια, τα οποία δημιουργούν ένα δυσβάστακτο κόστος στην οικογένεια του καθενός από εμάς. Αυτά είναι γνωστά και συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες. Και είναι ακριβώς η ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως το θέλουν όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα που έχουν περάσει από αυτές. Επιπροσθέτως τώρα, φέτος, υπάρχει το μεγάλο ζήτημα με τα αποτελέσματα των Πανελληνίων, που όπως έχουν βγει από τα αποτελέσματα που πήραν οι μαθητές πρόσφατα. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αποτυχία σε συγκεκριμένα μαθήματα. Αυτό δεν είναι τυχαίο, κύριε Δουλγεράκη, και εμείς το συνδέουμε με την ψήφιση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί αυτό που λέγαμε όχι μόνο εμείς οι γονείς, δεν το λέγαμε εμείς οι γονείς, το λέγανε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, εκπαιδευτικοί, φοιτητικοί σύλλογοι, όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο, ότι, και είναι και πάρα το πολύ απλό, το πολύ λογικό, ότι για να μπορούν να έχουν επιτυχία τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο ιδιώτης τέλος πάντων, τι έχει ανάγκη? Έχει ανάγκη από πελάτες. Για να έχει ανάγκη από πελάτες, θα πρέπει να δυσκολευτεί η πρόσβαση στα δημόσια πανεπιστήμια. Και πώς θα γίνει αυτό? Με το θεσμό των Πανελληνίων, ο οποίος δυσκόλεψε παραδόξως σε συγκεκριμένα μαθήματα. Επίσης υπήρχαν πολλές υπόνοιες, όπως είδατε, και με το αδιάβλητο των εξετάσεων, με το θέμα που έγινε στο Λύκειο στην Αθήνα. Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και με τις προθέσεις του Υπουργείου για θέσπιση εθνικού απολυτηρίου, το οποίο το ανέβαλε για ένα χρόνο μετά τις μεγάλες αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, μέχρι να δει πώς θα γίνει. Το εθνικό απολυτήριο, θυμίζω, ότι θα βάλει τα παιδιά μας σε μια ακόμα μεγαλύτερη μέγενη να κυνηγάνε το βαθμό, καθώς θα μετράνε στον τελικό βαθμό των Πανελληνίων και οι επιδόσεις τους στην πρώτη και δεύτερη ηλικίου. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα παιδιά θα ξεκινούν σε έναν αγώνα επιδόσεων, διαβάσματος, αγωνίας, άγχους σε όλα τα χρόνια του ηλικίου. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Πρέπει να αλλάξει. Πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι διαφορετικό. Φτάνει τα παιδιά μας να χάνουν τόσο από την ομορφιά της εφηβείας και από τα τόσο παραγωγικά χρόνια στο Λύκειο. Τώρα, πόσες αλήθειες λέτε, πόσα χρόνια πάτε πίσω, πόσα χρόνια ενδεχόμενα να συνεχίσουμε με το ίδιο σύστημα. Δεν θέλουμε ωστόσο να τα αλλάξουμε και δεν θέλουμε κάποιο άλλο μοντέλο. Αυτό τουλάχιστον έχει φανεί. Ο λόγος για εσάς είναι προφανής, ενδεχόμενα, κύριε Δουλουφάκη.
βεβαίως είναι προφανής. Ο λόγος που δεν θέλουν να αλλάξει το σύστημα αυτό είναι γιατί ουσιαστικά δεν επενδύουν στην παιδεία, δεν επενδύουν στη μόρφωση. Δεν επενδύουν σε πανεπιστήμια τα οποία θα ήταν προσβάσιμα και ανοιχτά προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Δεν επενδύουν ουσιαστικά στην πολύπλευρη μόρφωση, όχι μόνο στο λύκειο, αλλά από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Και αυτό φαίνεται σε όλες τις εκφάνσεις της εκπαιδευτικής δομής. Μπορούμε να συζητάμε ώρες, κύριε Δουλγεράκη, και να αναφέρουμε πάρα πολλά παραδείγματα, αλλά νομίζω ότι όλοι μας που έχουμε περάσει από τα Θρανία, δεκαετίες όπως πολύ σωστά το είπατε, βλέπουμε τις ίδιες παθογένειες χρόνια τώρα να αλλάζουν, και απλά ας πούμε να αλλάζει ένας τίτλος και να αλλάζουν λίγο χρώμα και λίγο υφή και λίγο ύφος, μάλλον. Δυστυχώς αλλάζουν προς το χειρότερο με βάση αυτή την γενική εκπαίδευση που πρέπει να έχει κάποιος μεγαλώνοντας, ώστε να φτάσει και να μπει στο πανεπιστήμιο. Τα περί γενικών γνώσεων είναι ξεχασμένα πράγματα. Ναι, και γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους, ακόμα και επιστήμονες, να έχουν μια ανεπάρκεια σε άλλους τομείς, σε άλλα πεδία, ας πούμε, της παιδείας, της μόρφωσης. Βλέπουμε δηλαδή μια απόλυτη εξειδίκευση, ένα κυνήγι προς αυτό, και γιατί οι άνθρωποι, εννοείται ότι δυστυχώς τους το επιβάλλει και το επαγγελματικό τους περιβάλλον, το οποίο οδεύει ολοταχώς προς τα εκεί. Όταν, ας πούμε, δηλαδή, βλέπουμε ότι μαθήματα εξειδικεύονται πάρα πολύ ήδη από τις τάξεις του δημοτικού, αυτό το πράγμα οδηγεί, ας πούμε, στην απόλυτη επαγγελματική εξειδίκευση και όχι στην διαμόρφωση ενός ανθρώπου ο οποίος θα είναι ολοκληρωμένος, θα έχει μια κριτική σκέψη, θα μπορεί να έχει πρόσβαση και να αποκτήσει γνώσεις σε πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει, και ο λόγος που δεν συμβαίνει είναι γιατί δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους, όχι εμείς, αυτοί που κυβερνάνε. Σαφέστατα. Αλλά και από την άλλη, το αίτημα περί μη ισχύς ελάχιστης βάσης εισαγωγής, κατάργησης εισαγωγής υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κτλ. Που αναφέρεται, αφήστε το, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να το κουβεντιάζουμε για χρόνια. Θα είσαστε κι εσείς εκτός ένωσης, αλλά και οι επόμενοι από εσάς και από εμένα θα έρχονται και θα συζητάνε τα ίδια λόγια, έτσι. Ναι, καλά κάνετε και μου το θυμίσετε, γιατί πραγματικά ξέχασα να το αναφέρω. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής επίσης είναι ένα μέτρο προς την κατεύθυνση ότι αποκλείω και δυσχεραίνω την πρόσβαση στα πανεπιστήμια στα παιδιά μας. Έτσι, είναι απαράδεκτο. Πρέπει η κυβέρνηση, ιδίως μετά το σάλο που έχει γίνει με τα μαθήματα, να θυμίσουμε ότι έχουν γράψει πάνω κοντά στο 60% σε μαθήματα κάτω από τη βάση μαθητές. Έτσι, αυτό σημαίνει αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Ακόμα και αυτοί του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως αυτοί το εφαρμόζουν και το διατρανούν, είναι αποτυχία. Όταν, ας πούμε, εγώ, σαν, ας το πούμε ότι είμαι εκπαιδευτικός και έχω μαθητές οι οποίοι το 60% έχει γράψει κάτω από τη βάση, σημαίνει ότι έχω αποτύχει. Έτσι δεν είναι, κύριε Δουλγεράκη? Κάτι δεν έχω κάνει σωστά. Άρα, έστω και για φέτος, θα έπρεπε η κυβέρνηση να αποσύρει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, να βοηθήσει τα παιδιά να μην τα απογοητεύσει και να μπορούν να σπουδάσουν και να προχωρήσουν τη ζωή τους, όπως αυτά ονειρεύονται. Λοιπόν, κύριε Δουλουφάκη, ένα τελευταίο ερώτημα. Με το χρόνο να πιέζει, ναι μεν, αλλά θα εκμεταλλευτώ την επαγγελματική σας την ιδιότητα. Θέλω να μου πείτε αν έχουμε ελλείψεις στην αγορά φαρμάκων αυτή την ώρα που να καταγράφονται, διότι οι ελλείψεις φαρμάκων μαζί με τις ανατιμήσεις φαρμάκων που καταγγέλουν και οι συνταξιούχοι από την άλλη, μόλις χθες τα λέγαμε με τον κύριο Λενακάκη, έχουν πραγματικά προκαλέσει ένα άλλο. Βλέπετε ότι σας έχω καλύψει πλήρως σήμερα. Λοιπόν, όντως υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Δεν έχουν σταματήσει, κύριε Δουλγεράκη, η ελλείψη δυστυχώς, και έχει να κάνει ακριβώς με τη μορφή του φαρμάκου, που ενώ είναι ένα κοινωνικό αγαθό, όπως και το νερό, είναι σαν εμπόρευμα. Άρα, ως εμπόρευμα, διέπεται από τους νόμους αγοράς. Άρα, τι έχουμε? Όταν ένα φάρμακο είναι φτηνό, άρα ασύμφορο για μια εταιρεία, δεν το παράγει ή δεν το εισάγει σε ικανοποιητικές ποσότητες. Αυτό οδηγεί λοιπόν σε στρεβλώσεις, όπως είναι αυτή που ετοιμάζεται τώρα να φέρει το Υπουργείο, με τις ανατιμήσεις των φαρμάκων σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό φαρμάκων, τα οποία καταλήγει να τα πληρώνει ασφαλισμένος. Βέβαια, εδώ να προσθέσω, κύριε Δουλγεράκη, ότι έχουμε το οξύμερο ότι όλα τα τελευταία χρόνια, ενώ είχαμε μεγάλες μειώσεις στα φάρμακα, για ένα μαγικό τρόπο έχει εκτιναχθεί η συμμετοχή του ασφαλισμένου κατά 60-70%. Mm. Και αν ρωτήσετε, δηλαδή, τους ίδιους τους συνταξιούχους, εμείς οι ίδιοι, δηλαδή, όταν πηγαίνετε στο φαρμακείο να πάρετε, ας πούμε, κάποια φάρμακα με συμμετοχή, το αντιλαμβάνεστε όταν πληρώνετε ένα τεράστιο ποσό. Αυτό δείχνει ακριβώς πώς αντιμετωπίζουν και την έννοια της κοινωνικής πολιτικής που αφορά το φάρμακο.
Λοιπόν, θα πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα. Ένα μέτρο το οποίο πρέπει να υπάρχει είναι η απαγόρευση εξαγωγής των φαρμάκων, γιατί αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στη διαθεσιμότητά τους, και θα πρέπει όντως να πάμε άμεσα σε κάποιες λύσεις ώστε να μπορεί να καλυφθεί η αγορά με φάρμακα απαραίτητα, όπως είναι αντιβιώσεις, όπως είναι αντικαρκινικά φάρμακα, φάρμακα τα οποία δεν υπάρχουν αντίγραφα, δεν υπάρχουν δηλαδή εναλλακτικές λύσεις και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα σε ανθρώπους που έχουν απόλυτη ανάγκη. Αυτή την ώρα αντιβιωτικά, αντικαρκινικά είναι εκείνα τα οποία απουσιάζουν από την αγορά? Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα με ένα συγκεκριμένο φάρμακο, τη μεθοτρεξάτη σε ενέσιμη μορφή, το οποίο ας πούμε βγήκε ένα δημοσίευμα τις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη στην παιδογκολογική. Υπάρχουν προβλήματα ακόμα σε αντιβιώσεις ευρέας κατανάλωσης και σε πολλά έτσι φάρμακα κατά καιρούς που είναι απαραίτητα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση για όλα τα παραπάνω θέματα τα οποία κουβεντιάσαμε. Καλά να είστε. Καλημέρα. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.